πρόκειται για μια υποκριτική απεργία. Και το λέω αυτό διότι είναι πρώτη φορά να κάνεις απεργία εναντίον των αυξήσεων που σου έρχονται. Είναι υποκριτικό το να λες ότι θέλω να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου να μην υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και τώρα που αμήνει στο παρελθόν να κάνεις απεργία για να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτά είναι ο ορισμός του συνδικαλιστικού παραλογισμού, αλλά δεν είναι παραλογισμός. Δυστυχώς, ο συνδικαλισμός και οι αποφάσεις που παίρνει το τελευταίο διάστημα είναι καθαρά για κομματική εκμετάλλευση και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ο συνδικαλισμός για μένα προσωπικά ως υπουργό και την κυβέρνηση είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Πρέπει να υπάρχει, πρέπει να αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος, πρέπει ο συνδικαλισμός να συνυπάρχει με την αγωνία των εργαζομένων, να τηρεί την εργατική νομοθεσία, να προστατεύει τους εργαζόμενους, να δίνει δύναμη και ανάσα στο εργατικό δυναμικό κάποιες επιχείρησεις με δίκαια, ρεαλιστικά και υπεύθυνα αιτήματα, όχι να χρησιμοποιείται όμως ως μοχλός μικροκομματικών συσχετισμών. Γιατί τελικά, στο τέλος της ημέρας, υπονομεύεται και ο ίδιος ο συνδικαλισμός και το συμφέρον των ίδιων των εργαζομένων, όπως με τη σημερινή απεργία, που παραδείγματος χάρη κάνουν όλα τα μέσα μεταφοράς απεργία, όταν όλοι αυτοί που εργάζονται σήμερα στα μέσα μεταφοράς θα είναι ωφελημένοι από το νέο ασφαλιστικό.